Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία λειτουργεί ως καταλύτης που επιταχύνει ανακατατάξεις και ανταγωνιστικά σχέδια στον χώρο της ενέργειας για την αναδιανομή αγορών, πηγών και δρόμων μεταφοράς της, οξύνοντας ακόμη περισσότερο τους ήδες φοδρούς υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς αλλά και αντιθέσεις εντός του ευρωατλαντικού στρατοπέδου. Η σύμβαση δεν υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Παρουσιάζει τα θύματα της εκμετάλλευσης ως δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των μονοπωλιακών ομίλων. Στην Ελλάδα, για την ενεργία δεσπόζει ως προτεραιότητα όχι εξορίξη αλλά η διεκδίκηση της μονάδας αποθήκευσης. Οι επενδυτικές προτεραιότητες της ομίλου βέβαια συμβαδίζουν με τις κυβερνητικές δηλώσεις ότι η Ελλάδα δεν θα δώσει βάρος στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτές οι αποφάσεις και οι προτεραιότητες δεν λαμβάνονται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, της ανεργίας και της ενεργειακής εξάρτησης χώρας. Δεσπόζουν εδώ τα συμφέροντα των ΗΠΑ, Ελλήνων εφοπλιστών, με στόχο τον οικονομικό και γεωπολιτικό τους ανταγωνισμό με τη Ρωσία στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταψηφίζει την έκτη τροποποίηση σύμβασης με κριτήριο το γεγονός ότι οι υδρογονάνθρακες αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού και είναι, όπως αποδεικνύεται, στις σημερινές συνθήκες επικίνδυνο να βρίσκονται στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων. Από θέση αρχής αντίθεται συνολικά στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Με την εφαρμοζόμενη όμως πολιτική εδώ των κυβερνήσεων, αυτός παραδίδεται στο μεγάλο κεφάλαιο του μονοπωλιακού όμιλου. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουμε ότι το σχέδιο νόμου, η κύρωση, παρουσιάζεται με κάποια χαρακτηριστικά τεχνοκρατικά. Όμως δεν είναι έτσι, κρύβει τα πολιτικά της χαρακτηριστικά. Αφορά, πολλές φορές μιλάτε για το περιβάλλον, εδώ υπάρχει από την αρχική σύμβαση προβλέπει την εκούσια και ανιτιολόγητη δυνατότητα αποχώρησης της αναδόχου εταιρείας χωρίς επιβάρυνση για την οποιαδήποτε κόστος περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Μιλάτε για τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος επιβαρύνεται από τις εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου που δόθηκαν πολύ πρόσφατα στην ενεργειακή για να συνάψει δάνειο. Μιλάτε για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και επεκτείνεται χρονικά τη σύμβαση με μια εταιρεία που εδώ και 8 μήνες έχει διακόψει παραγωγική δραστηριότητα, απολύοντας εκδικητικά 185 εργαζομένους που δεν αποδέχτηκαν τα σχέδια για εργολαβιοποίηση και τσάκισμα των εργασιακών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, και αυτό έγινε και με τα ΜΑΤ. Επεκτείνεται χρονικά τη σύμβαση μια εταιρεία για την οποία εκκρεμεί ο έλεγχος και τα πορίσματα από τους αρμόδιους ελεκτικούς φορείς για την έκρηξη και την πυρκαγιά που ξέσπασε στις κερυσές εγκαταστάσεις ΣΥΓΜΑ και όποιος καταλογισμός ευθυνών. Και βέβαια μιλάμε για ένα επενδυτικό σχέδιο, στο οποίο οι επενδυτές αξιώνουν μεγέθυνση του ποσοστού κοινωνικοποίησης, στο 100% όπως τη ρευθούσα. Κοιτάξτε, όσο βαθιά και να το ψάξει κανείς, αυτή η σύμβαση δεν έχει ίχνος θετικού δημόσιου συμφέροντος, για το περιβάλλον συμφέρον, για την ασφάλεια των εργαζομένων, ίχνος κάλυψης ενεργειακής ανάγκης του λαού της χώρας μας. Γιατί όλες αυτές οι πραγματικές δυνατότητες να πραγματοποιηθούν μετατρέπονται με αυτή τη σύμβαση μόνο σε κέρδος για μια χούφτα παράστα. Όμως εδώ, παρά τις επιμέρους μικροδιαφορές, Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται ως αντίδοτο στην ενεργειακή φτώχεια ακριβώς εκείνη την πολιτική που οδήγησε στην εκτόξευσή της, δηλαδή την απελευθέρωση ενέργειας με την πράσινη μετάβαση, την απολιτικοποίηση, την απαξίωση των αγχώριων πηγών ενέργειας προς όφελος των κερδών των ενεργειακών ομίλων. Αυτή είναι η πολιτική που μετέτρεψε το πανάκριβο φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο. Αυτή είναι η πολιτική που εισήγαγε το εμπόριο ρήπων, εκτοξεύοντας τη τιμή του λιγνίτη. Αυτή είναι η πολιτική που υπηρετεί το χρηματιστήριο ενέργειας με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί και το βασίλειο της κερδοσκοπίας, χωρίς σύγκρουση με αυτή τη στρατηγική των ευρωενησιακών δεσμεύσεων και των αντοχών της οικονομίας, με κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου, δεν μπορεί να υπάρχει ανάσα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Πάνω απ' όλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το μοναδικό κόμμα που προβάλλει τη σχεδιασμένη αξιοποίηση του συνόλου των ενεργειακών πηγών της χώρας, λιγνίτη, υδρογονάνθρακες, γεωθερμία, ΑΠΕ, προς όφελος των λαϊκών αναγκών, για να πάψει η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Αυτά είναι τα επίγοντα ζητήματα που πρέπει να προτάξει ο εργατικός λαϊκός αγώνας, γυρνώντας την πλάτη στη γνωστή παγίδα της εκλογολογίας και της μάταιης αναζήτησης λιγότερο οδυνηρών λύσεων στο πλαίσιο του σημερινού αντιλαϊκού δρόμου ανάπτυξης. Ευχαριστώ.